Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τις δυσκολίες να εντοπίζονται κυρίως τα αντιμέτρα που ζητάει η κυβέρνηση και με πιθανό σενάριο αυτό που θέλει η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο να κλείνει ως το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης του Insider.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Τέτα, καλησπέρα. Πράγματι, οι δυσκολίες στις συζητήσεις με τους δανειστές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, παραμένουν. Πλέον, λίγο έως πολύ, ξέρουμε πού κινούνται και οι δύο πλευρές. Οι απαιτήσεις των δανειστών είναι λίγο έως πολύ σαφείς. Ζητούν μέτρα ύψους 2% του ΑΕΠ. Εμείς συζητούμε το ύψος των μέτρων. Η κυβέρνηση λέει ότι ο λογαριασμός μπορεί να είναι και λίγο κάτω από 2%. Απλώς, εμείς επιμένουμε στα αντίμετρα. Λίγο πολύ αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει γνωστά. Μείωση του ένφια, υπαγωγή προϊόντων σε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ, μείωση ασφαλιστικών εισφορών ή και φορολογικών συντελεστών. Οι δανειστές όμως μας έχουν βγάλει κίτρινες κάρτες για τα αντίμετρα και επιμένουν ότι τα όποια μέτρα με ωφέλεια θα μπορούν να δοθούν είτε για αυτούς που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο, δηλαδή για πολύ ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είτε για την ελάφρυνση του φορολογικού φορτίου των επιχειρήσεων. Επομένως, η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, λες και εσύ ότι η 20 Μαρτίου είναι μια πιθανή ημερομηνία. Πράγματι, είδαμε και τον Πρωθυπουργό να αναφέρει στη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Μάλτας ότι μπορεί το Staff Level Agreement να έχει ολοκληρωθεί ως τις 20 Μαρτίου. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Υπάρχει ένα μεσαίο σενάριο ότι μπορεί η διαδικασία να κρατήσει έως και το έκτακτο Eurogroup στις 7 Απριλίου, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από το Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθεί λίγο παραπάνω συζήτηση και διεργασία με τους δανειστές. Υπάρχει βέβαια και το κακό σενάριο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι η διαδικασία τραβάει πέρα από το Πάσχα, ότι οι δανειστές εμένουν σε πολύ σκληρές θέσεις και κυρίως στο μαστίγιο και μας δίνουν λίγα σε ό,τι αφορά το καρότο, με αποτέλεσμα να περνάμε το Πάσχα και μετά να είναι άδειλο πότε και με ποιον τρόπο θα κλείσουμε, γιατί και η διαπραγματευτική μας θέση θα εξασθενεί όσο περνούν οι μήνες. Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον στοιχείο η όλη συζήτηση για διαπραγμάτευση, είναι η τοποθέτηση του Γερμανού Υφυπουργού Οικονομικών, του κυρίου Γεν Σπαν, ο οποίος είναι πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σόιμπλε και θεωρούμε ότι εκφράζει τις απόψεις του αρκετά πιστικά. Ο κύριος Σπαν εκτίμησε ότι μπορεί να κλείσει αξιολόγηση, εμφανίστηκε θετικός ως προς το να κλείσει αξιολόγηση, με αμοιβαίες υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Και αυτό έχει την αξία του και να το κρατήσουμε, γιατί πάντα όταν ο γερμανικός παράγοντας τοποθετείται, αυτό έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το κοστούμι των μέτρων που ράβεται είναι πολύ στενό για την κυβέρνηση, τα αντίμετρα είναι υποαίρεση και θα πρέπει να δούμε πότε και πώς θα εφαρμοστεί. Σε κάθε περίπτωση όλα είναι ανοιχτά και μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.